Συνάδελφοι, συνάδελφοι και συναδέλφες, συνάδελφοι εμποροϊπάλληλοι, παρότι εσείς βρίσκεστε πολύ πιο δυσμένοι στους όρους σήμερα εδώ, και γενικά η εργασία εκεί στο σώρο είναι δυσμενέστερη. Φαινομενικά να χαιρετήσω καταρχήν και τη δική σας συγκέντρωση. Φαινομενικά μόνο υπάρχει διαφορά στα επιμέρους αιτήματα με τα οποία βρισκόμαστε εδώ. Διότι, όπως υπόθηκε και πριν, τα ασφαλιστικά δικαιώματα ουσιαστικά είναι κομμάτι των εργασιακών δικαιωμάτων. Και το εργασιακό ουσιαστικά είναι εκείνο το οποίο έχει ανοίξει με τους όρους τους οποίους περιγράψατε και που βέβαια θα αποτελέσει τη μητέρα των μαχών εντός εισαγωγικών αμέσως μετά το Πάσχα με ξεκίνημα στις 6 του Μάη για την εργατική πρωτομαγιά. Εμείς άμεσα ζητάμε, όπως περιέγραψε και ο Τάσος ο Ζερβός, την απόσυρση μια τροπολογία του Υπουργείου, η οποία ουσιαστικά υπονομεύει το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΦΚΑ και της κοινωνικής ασφάλισης, η οποία παραχωρεί σε ιδιώτες, σε ιδιωτικά συμφέροντα, αρμοδιότητες στις οποίες ο ΕΦΚΑ και μόνο έχει δικαίωμα και από το Σύνταγμα ακόμη να τις ασκεί, επεκτείνει και νομιμοποιεί ένα σύστημα παραμάγαζων ειδικών εντός και εκτός εισαγωγικών μεσολαβητών και ούτω καθεξής, προκειμένου κάποιος να λάβει αυτό το οποίο δικαιούται αυτονόητα, να λάβει δηλαδή τη σύνταξή του, χωρίς να πληρώσει από την τσέπη του, χωρίς να επιβαρυνθεί, χωρίς να περιμένει 12 και 24 μήνες. Και βέβαια αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, διότι ακολουθεί η πλήρης ιδιωτικοποίηση της επιπουρικής ασφάλισης μέσω εισαγωγής κεφαλαιοποιητικού συστήματος. Και αν κάποιοι νομίζουν, και θα κλείσω με αυτό, αν κάποιοι νομίζουν ότι αφορά μόνο στους νέους, είναι γελασμένοι. Προφανώς αφορά σε εσάς, κυρίως στους νέους, αλλά αφορά και τους ήδη συνταξιούχους και όλους τους εργαζόμενους. Διότι αυτό το πράγμα, με βάση και τους την αρχιτεκτονική, αν θέλετε, του νόμου Κατρούγκαλου, θα επεκταθεί παντού. Η σύνταξη ουσιαστικά θα συρρυκνώνεται δυνητικά και αυτό δεν θα αφορά μόνο εσάς, τους νέους, θα αφορά και τους, όπως είπα και πριν, και τους εν ενεργεία και όσους πρόκειται να πούμε, ουσιαστικά μιλάμε για κατάργηση της επικουρικής. Επομένως, συνεχίζουμε στον δρόμο στις 6 του μήνα, 6 του Μάη ραντεβού και βέβαια προετοιμασία για τις μεγάλες μάχες οι οποίες αφορούν το νέο ασφαλιστικό και τη μητέρα των μαχών, όπως είπα, που είναι το εργασιακό. Σας ευχαριστούμε και για την παραχώρηση της μικροφωνικής. Καλούς αγώνες.